Η μπαμπούσκα lady ή η κυρία μπαμπούσκα όπως θα τη λέμε εμείς είναι ένα ψευδώνυμο για μια άγνωστη γυναίκα που υπήρξε στη σκηνή της δολοφονίας του Προέδρου John Fitzgerald Kennedy το 1963 και η οποία μπορεί να έχει φωτογραφίσει τα γεγονότα που συνέβησαν στον Dealey Plaza του Ντάλλας κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του Προέδρου. Είναι πιθανόν ότι θα μπορούσε να είναι το κλειδί είτε για να αποδείξει αλλά είτε και να διαψεύσει πολλές από τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τη δολοφονία του JFK. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυρία Μπαμπούσκα πήρε πολλές φωτογραφίες του JFK τις στιγμές δολοφονίας του. Ωστόσο, καμία από τις φωτογραφίες της δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, ούτε έχει αναγνωριστεί θετικά. Το ψευδώνυμό της προέκυψε από τη μαντήλα που φορούσε και ήταν παρόμοια με τις μαντήλες που φορούσαν οι ηλικιωμένες ρωσίδες γυναίκες. Μπαμπούσκα, κυριολεκτικά, σημαίνει γιαγιά ή ηλικιωμένη γυναίκα στα ρώσικα. Η κυρία Μπαμπούσκα φαινότανε από τις λήψεις να κρατά μια φωτογραφική μηχανή. Επίσης, εμφανίστηκε και σε κινηματογραφικά αποσπάσματα της δολοφονίας. Είχε θεαθεί να στέκεται στο γρασίδι μεταξύ των δρόμων Elm και Main. Παρόλο που οι πυροβολισμοί είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και οι περισσότεροι από τους γύρω μάρτυρες είχαν σκύψει για να προφυλαχθούν, εκείνη στεκόταν ακίνητη με την κάμερα στο πρόσωπό της. Μετά τους πυροβολισμούς, διέσχισε την οδό Elm και προσχώρησε στο πλήθος που ανέβαινε στο γρασίδι. Τελευταία θεάθηκε σε φωτογραφίες να περπατά ανατολικά στην Elm Street. Ούτε αυτή, ούτε η ταινία που ίσως είχε τραβήξει δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί δυτικά. Κανένας γνωστός φωτογράφος δεν τράβηξε το πρόσωπό της, διότι σε όλες τις φάσεις ήταν στραμμένη σε αντίθετη κατεύθυνση από τις κάμερες. Το Μάρτιο του 1979 η Επιτροπή Φωτογραφικών Αποδεικτικών Στοιχείων της Επιτροπής Δολοφονιών των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν οποιαδήποτε ταινία αποδίδεται στην κυρία Μπαμπούσκα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεσή τους, αρχικά ο Ρόμπερτ Γκρόντεν, σύμβουλος Φωτογραφικής Επιτροπής, ενημέρωσε την Επιτροπή αυτή για σχετικά φωτογραφικά ζητήματα και σχετικό υλικό. Οι ερευνητές της Επιτροπής εντόπισαν πολλές από τις προτινόμενες ταινίες και φωτογραφίες. Ωστόσο, ορισμένα αντικείμενα δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Δηλαδή η ταινία της κυρίας Μπαμπούσκα, μια έγχρωμη φωτογραφία του Νόρμετ Σίμιλας και το αρχικό αρνητικό της φωτογραφίας Μπέτσνετ. Στις 18 Νοεμβρίου του 1994, ο ερευνητής δολοφονιών Γκάρι Μακ κατέθεσε ενώπιον του Assassination Records Review Board ότι πρόσφατα ένα στέλεχος στο γραφείο της Kodak στον Ντάλλας του είχε πει ότι μία γυναίκα γύρω στα 30 με καστανά μαλλιά έφερε ένα φιλμ που φέρεται να είναι της σκηνής της δολοφονίας. Σύμφωνα με το Μακ, η εκτελεστική εξουσία είπε ότι η γυναίκα εξήγησε στους ομοσπονδιακούς ανακριτές ήδη στο γραφείο επεξεργασίας ταινιών ότι έτρεξε από τη Main Street απέναντι από το γρασίδι στην Elm Street, όπου σταμάτησε και τράβηξε μία φωτογραφία με μερικούς ανθρώπους μπροστά από την προεδρική λιμουζίνα και το αποθετήριο σχολικών βιβλίων του Τέξας. Ο Μακ στη συνέχεια είπε ότι του είπε το στέλεχος της Kodak πως η φωτογραφία ήταν εξαιρετικά θολή και σχεδόν άχρηστη και εννόησε ότι η γυναίκα πιθανότατα επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς κανείς να καταγράψει την ταυτότητά της. Ας δούμε όμως πώς ακριβώς έχει αυτή η ιστορία.
αμέσως μετά τη δολοφονία του Προέδρου John Fitzgerald Kennedy, οι ερευνητές του FBI και της CIA άρχισαν να ανακρίνουν και να παίρνουν δηλώσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες το απόγευμα της 22ης Νοεμβρίου του 1963. Όσοι μαγνητοσκοπούσαν ή φωτογράφιζαν εκείνη την ημέρα, ειδικά όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, παρέδωσαν τις φωτογραφίες και τις ταινίες αυτές στους ερευνητές. Αυτές οι δηλώσεις, οι φωτογραφίες και οι ταινίες συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι φωτογραφίες και οι ταινίες δεν ήταν απαραίτητα της καλύτερης ποιότητας, αλλά λίγος πολύ παρήχαν αποδεικτικά στοιχεία που έκτοτε έχουν εξεταστεί ξανά και ξανά. Στον πανικό που ακολούθησε, άρχισαν να τρέχουνε προς κάθε κατεύθυνση, δεδομένου ότι δεν ήταν ξεκάθαρα από ποια κατεύθυνση προήλθαν οι πυροβολισμοί αυτοί, με σκοπό να κρυφτούν σε κάποιο ασφαλές σημείο. Τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ανακριτές ήταν αντικρουόμενα. Εκατοντάδες μάρτυρες θυμόντουσαν διαφορετικά γεγονότα. Οι δηλώσεις άλλαξαν. Έτσι ο ρόλος των φωτογραφιών και των ταινιών αναβαθμίστηκε. Σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες εμφανίζεται με σαφήνεια μία γυναίκα με μία κάμερα κάποιας μορφής που είχε κρατημένη μπροστά από το πρόσωπό της και την είχε στραμμένη κατευθείαν προς την αυτοκινητοπομπή του Προέδρου όταν αυτός πυροβολήθηκε. Βρισκόταν κοντά στο δρόμο και είχε ένα πολύ καλό πλεονέκτημα ως προς τη θέση της στη σκηνή του γεγονότος. Κάτι που καθιστούσε την καταγραφή της πολύ πολύ σημαντική. Στο κεφάλι της φορούσε ένα μαντίλι, κάτι που στάθηκε η αφορμή να της προσδώσουν το ψευδώνυμο, η κυρία Μπαμπούσκα. Ενώ εμφανίζεται σε πολλές φωτογραφίες, πιθανώς η καλύτερη και πλησιέστερη εικόνα της γυναίκας αυτής είναι από μία ταινία που τραβήχθηκε από την Μαρή Μάσμορ, μία θεατή της αυτοκινητοπομπής. Δυστυχώς η μυστηριώδης γυναίκα έχει γυρισμένη την πλάτη της στη Μάσμορ, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ταυτοποίησή της. Εμφανίζεται επίσης σε πολλές άλλες φωτογραφίες, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη ώστε να πραγματοποιηθεί κάποιο είδους ταυτοποίηση. Αυτό που κίνησε την προσοχή των ερευνητών της δολοφονίας ήταν πως η γυναίκα αυτή, αντί να φύγει από τη σκηνή μόλις έπεσαν οι πυροβολισμοί όπως άλλωστε έκαναν όλοι, εκείνη συνέχισε να βιντεοσκοπεί την πομπή. Το FBI κάλεσε εκ νέου όσους παρίστανται στο σημείο τη στιγμή της δολοφονίας. Η κυρία Μπαμπούσκα δεν εμφανίστηκε ποτέ, παρόλο που ήταν σαφέστατο από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα ότι βρισκόταν σε ένα πολύ καλό σημείο από όπου κατέγραφε την τραγωδία. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας δημιουργός ταινιών του Ντάλλας είπε αργότερα στους πράκτορες του FBI ότι είχε εμφανίσει ένα έχρωμο σλάιτ που έδειχνε μια άγνωστη γυναίκα. Η διαφάνεια ήταν κάπως θολή, αλλά από την περιγραφή του δημιουργού ταιριάζει με το ότι τραβήχτηκε από το σημείο που βρισκόταν η κυρία Μπαμπούσκα ή πολύ κοντά σε αυτήν. Το 1970 η Beverly Oliver ισχυρίστηκε ότι ήταν η κυρία Μπαμπούσκα και ότι η κάμερά της είχε κατασχεθεί από το FBI την ημέρα της δολοφονίας και δεν της επιστράφηκε ποτέ. Στην αρχή φάνηκε να είναι η λύση στο μυστήριο, έως ότου η Όλιβερ αναγνώρισε την κάμερα που είχε χρησιμοποιήσει, η οποία ήταν ένα μοντέλο που δεν ήταν σε παραγωγή μέχρι αρκετά χρόνια μετά τη δολοφονία. Ομοίως, μάρτυρες που στέκονταν κοντά στην κυρία Μπαμπούσκα δήλωσαν ότι η Όλιβερ δεν βρισκόταν κοντά. Επιπλέον, η ανάλυση των φωτογραφιών που περιελάμβανε την κυρία Μπαμπούσκα
φαίνεται να δείχνει μια γυναίκα πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη από την Όλιβερ, η οποία το 1963 ήταν μόλις 17 ετών και λεπτή. Γιατί λοιπόν δεν έχει εμφανιστεί ποτέ? Τι έχει να κρύψει? Τι συνέβη με αυτή τη μυστηριώδη κυρία Μπαμπούσκα που είχε θεαθεί σε φωτογραφίες και στην ταινία της δολοφονίας? Δεδομένου ότι η κυρία Μπαμπούσκα βρισκόταν πολύ κοντά στην αυτοκινητοπομπή, η ταινία της, αν μπορούσε να βρεθεί σήμερα, θα προσέφερε ανεκτίμητα αποδεικτικά στοιχεία. Το μεγάλο πρόβλημα που δυστυχώς παραμένει είναι ότι τόσο η κυρία Μπαμπούσκα όσο και η ταινία της εξαφανίστηκαν διαπαντός από την ιστορία.